σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 35χρονου για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς κατήχε κοκαίνη βάρους 528 γραμμαρίων. Συγκεκριμένα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, η αστυνομική του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Λάρισας προχθές το απόγευμα, κοντά στα διόδια Μοσχοχωρίου, προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 35χρονος για να το ελέγξουν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντιλαμβανόμενος τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, προέβησε παράνομη επιτόπια αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, προκαλώντας αυτό υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα, κατευθύνθηκε προς Αθήνα, κινούμενος αντίθετα στο ρεύμα της Παθέ, με κίνδυνο να συγκρουστεί με οχήματα πολιτών που πορεύονταν κανονικά, διανύοντας με τον τρόπο αυτό 20 χιλιόμετρα περίπου. Κατά τη διαφυγή του εξφενδόνησε στην Παθέ μία νάιλον συσκευασία με κοκαίνη βάρους 528 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε το όχημα του δράστη σε αγροτική περιοχή. Σε νομότυπες έρευνες, στο σπίτι του στη Λάρισα αλλά και σε σπίτι συγγενικού του προσώπου στον Τύρναβο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 770 ευρώ και 59 λεύα Βουλγαρίας, 4 κινητά τηλέφωνα, 2 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, ιδιόχειρες σημειώσεις και έγγραφα τραπεζικών συναλλαγών.